Ιδιαίτερη εκδήλωση σήμερα, πλημμυρισμένη από αγάπη τόσο των καλλιτεχνών απάκουρου της Ελλάδος, όσο και εσείς που σήμερα μας θυμάτε με την παρουσία σας. Η ιδέα ξεκίνησε από την πρώτη μέρα του συμβάντος, όπου μεταξύ μας είπαμε ότι άμεσα πρέπει να κάνουμε μία εκδήλωση προκειμένου να ενισχύσουμε οικονομικά την οικογένεια του αδικοχαμένου Βασίλη. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και πραγματικά είναι απορίας άξιον, γιατί τους περισσότερους τους αποκλείσαμε για μια δεύτερη φορά, γιατί ήταν φύση αδύνατο να χωρέσουν σε μια τέτοια εκδήλωση. Σκεφτήκαμε πραγματικά να προβάλλουμε βίντεο, να παρουσιάσουμε για τη ζωή του κλπ, αλλά είπαμε ότι είναι νωρίς, θα το κάνουμε σε μια επόμενη εκδήλωση. Αλλά στην κατεύθυνση αυτή έστειλα ένα mail στην Μαρία και τη ζήτησα να μας στείλει ένα βιογραφικό του Βασίλειου. Έγραψε λοιπόν η Μαρία ότι «Κύριε Γιώργο, αυτό έγραψα, δεν ξέρω αν σας αρέσει, διαφορετικά κάντε όποιες διορθώσεις κρίνετε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση». Την απάντησα λοιπόν ότι «Μαρία, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Το κείμενό σου είναι πληρέστατο και δεν επιδέχεται καμία συμπλήρωση. Καλό βράδυ». Μου απάντησε λοιπόν «Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ». Έγραψε λοιπόν στο mail «Αλαΐτζης Βασίλης». Ένα όνομα και ένα επίθετο όπως όλων. Ένας άνθρωπος όμως όχι όπως όλοι. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Έντιμος, πάντα με τις δυνάμεις του και με θεμητά μέσα προσπαθούσε. Εργατικός. Όλη μέρα και νύχτα εργαζόταν για την επιβίωση. Αλτρουιστής. Πρόσφερε σε όλους πάντα με το χαμόγελο στο στόμα και χωρίς να προσβλέπει σε αντάλλαγμα. Καλοπροαίρετος, χωρίς ίχνος δυσφορίας και νεύρων, χωρίς κακό λόγο για κανένα. Άξιος οικογενειάρχης, κάνοντας μια όμορφη οικογένεια με 6 παιδιά, που τα ανέθρεψε με χριστιανικές αρχές και αξίες. Θρήσκος, πολύ καλός χριστιανός με υπακοή στις αξίες της πίστης του. Ευσεβής, πάντα με σεβασμό προς όλα τα πρόσωπα και ιδιαίτερα στους γονείς του. Πιστός, τίμιος απέναντι στη γυναίκα του και την οικογένειά του. Φίλος, δεν πρόδιδε ποτέ τη φιλία του και δεν έκανε πτώσεις σε αυτή. Αν και φτωχός, δεν ήταν φιλοχρήματος ούτε σπάταλος. Γενικότερα δεν ήταν παραδόπιστος. Αλλά αυτό που τον έκανε γνωστό σε όλη την Ελλάδα ήταν η τέχνη της μουσικής. Καλλιτέχνης με κεφαλαία γράμματα. Πρικισμένος από το Θεό με το χάρισμα του ταλέντου της μουσικής, σαν λίγους σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως από τους τελευταίους παραδοσιακούς οργανοπαίκτες. Δάσκαλος για πολλούς με τη συμπεριφορά του και με το ήθος του. Ένα πραγματικό παράδειγμα και σημείο αναφοράς για όλους όσους το γνώρισαν. Μαρία, η πρώτη από τα 6 παιδιά του Βασίλη. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω τον
πατέρα Αρσένιο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ, στην εκδήλωση. Ένα ήρνη στο Βασίλη Αλαΐτσι. Με εξουσιοδότησε όμως να μεταφέρω τον χαιρετισμό του και την ευαρέσκειά του τόσο προς το Δίο της Ιεράς Μητροπόλεως και τον κύριο Ορδουλίδη που διοργάνωσαν την απόψινή εκδήλωση, αλλά και σε όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε αυτό το έργο τιμής και μνήμης ενός ανθρώπου που πραγματικά έχει να μας πει πολλά. Τέτοιες στιγμές, όταν αναλογιζόμαστε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου που άφησε πίσω του υποχρεώσεις, ανεβαίνει στο μυαλό όλων μας ένα μεγάλο γιατί. Γιατί. Αυτό όμως το γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς δεν έχει απάντηση. Όπως όμως και όλα τα άλλα μεγάλα γιατί της ζωής μας. Γιατί γεννηθήκαμε, γιατί έχουμε υγεία, γιατί συνεχίζουμε και ζούμε, γιατί συναντούμε τις δυσκολίες ή τις ευκολίες της ζωής. Και όλα αυτά τα γιατί, τα αναπάντητα, μπαίνουν λίγο ή πολύ στην σφαίρα του φιλοσοφικού. Ο χριστιανισμός όμως δεν είναι φιλοσοφία, αλλά πράξη. Και η σημερινή εκδήλωση έρχεται ακριβώς να μας υπενθυμίσει αυτή την αλήθεια. Όπως ακούσαμε και πριν από λίγο, ο αείμνηστος Βασίλης ήταν ένας άνθρωπος της πράξης. Τόσο η ευλογημένη, πολύτεκνη οικογένειά του, όσο και η τέχνη του, την οποία διακόνησε με αυταπάρνηση, αλλά και το όνομά του το καθαρό, το οποίο τιμά η παρουσία όλων απόψε εδώ, τόσο ημών που θα ακούσουμε την όμορφη αυτή εκδήλωση που θα μας παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες, αλλά ακόμα περισσότερο τον συνοδέλφο του των καλλιτεχνών. Άφησε πίσω του μια ζωή κοντά στην Εκκλησία, κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, στην Ιερά Εξομολόγηση, με πίστη και αγάπη στον Θεό. Και όλα αυτά που κληροδοτεί πρώτιστα στην οικογένειά του και έπειτα σε εμάς, είναι πράξεις τις οποίες αξίζει να θυμηθούμε, αλλά και να μιμηθούμε. Και δεύτερον, αυτή η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση πράξη αγαθή, γιατί όσοι συμμετέχουμε, όχι μόνο θα θυμηθούμε και θα παραδειγματιστούμε από τη ζωή του αειμνήστου Βασίλη, αλλά συνεισφέρουμε και σε έναν αγαθό σκοπό. Και είναι ίσως αυτή η περίοδος της κρίσης, αυτή η δύσκολη περίοδος που διανύουμε, μια περίοδος που πρέπει να πληθαίνουν τέτοιες ευκαιρίες και τέτοιες πρωτοβουλίες, να μαζευόμαστε για να συνεισφέρουμε στη βοήθεια ανθρώπων, οι οποίοι είναι άνθρωποι με το κεφάλι ψηλά, που πορεύονται και μας δείχνουν τον δρόμο. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό και μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου στους οικείους του αειμνήστου Βασιλείου, στους ανθρώπους που συνετέλεσαν για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή, αλλά και σε όλους εσάς που βρίσκεστε, εύχομαι και μεταφέροντας πάλι την ευχή του Σεβασμιωτάτου να είναι η μνήμη του αιωνία, η ευχή του να σκεπάζει την οικογένεια και τα παιδιά του, αλλά και όσοι συμμετέχουμε εδώ να είμαστε άνθρωποι της πράξης. Άνθρωποι που θα προσπαθούμε με πίστη στο Θεό και αγάπη στον συνάνθρωπο να είμαστε γεμάτοι από πράξεις αγαθές. Αιωνία του ημνήμη. Αρσένια, όπως είναι γνωστό, η απόψινή εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας και του Δήμου της Ηρωικής Πόλης μας. Θα παρακαλέσω γι' αυτό και τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κουζογιάννη, να απευθύνει και αυτό σε ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι από τις φορές εκείνες που τα λόγια νομίζω περιτεύουνε, ειδικά όταν μιλάμε για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος προσέφερε τόσα πολλά με το παράδειγμα και το βίο του. Θέλω πολύ σύντομα να πω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν τόσοι άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι αναγνωρίζουν στην πραγματικότητα το έργο του Βασίλη και ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό το ότι ο κόσμος της Νάουσας και της περιοχής ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα για να δώσει μια χείρα βοηθεία σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για όλους μας. Ο Δήμος μας και οι κοινωνικές του υπηρεσίες θα είναι
στη διάθεση της οικογένειας, είναι στη διάθεση της οικογένειας, όπως είναι και στη διάθεση όλων των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ευελπιστώ πως το παράδειγμα του Βασίλη θα φωτίζει τα βήματα της οικογένειάς του και πως η μνήμη του θα μείνει για πάντα άσβεστη μέσα τους και μέσα μας. Αιωνία του η μνήμη. Ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, το καλλιτεχνικό, και την έναρξη θα κάνει ένα ιστορικό σωματείο της πόλης, μεγαλόπρεπο, είναι πάντα κοντά σε όλους τους φορείς και σε κάθε εκδήλωση, είτε αφορά την πατρίδα είτε αφορά την εκκλησία. Η Φιλαρμονική λοιπόν εταιρεία της Νάουσας θα μας κάνει την έναρξη της απόψινής εκδήλωσης. Ζήνα. Thank you.
Εύβολης μας, που μας τιμά με την παρουσία της, υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο θα πρέπει όλοι να είμαστε ξανά εδώ για να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας αυτό το ιστορικό σωματείο. Θα αλλάξουμε ρεπερτόριο, θα πάμε σε παραδοσιακά σχήματα. Οφειλόμενη τιμή για μας είναι ότι ονομαστικά θα λέμε το κάθε όνομα του καλλιτέχνη που θα έρχεται, προκειμένου και εμείς σαν ανταπόδοση αυτό μπορούμε να κάνουμε για την αφιλοκερδή συμμετοχή ολωνών σήμερα στην εκδήλωσή μας. Έτσι λοιπόν στα κρουστά θα έχουμε το Διαμάντη Κωνσταντίνο, την Πηλιάρη Πέτρο στα Πλήκτρα, η οικογένεια Ράλι στα Χάλκινα, ο Ανδρέας Ουτιτούδης στον Πάσο, ο Γιώργος Βασιλείου στον Τραμπς, ο Νίκος Αλαίτσης στα Πλήκτρα, και σολίστας στο κλαρίνο ο γιος του Βασίλη Αθανάσιος Αλαΐτη. Και ο Νίκος Αλαΐτης επίσης ιός στο τρομπόνι. Θα μας αποδώσουν δύο τραγούδια. Το πρώτο «Μαραίνομαι ο καημένος» και το δεύτερο «Η Παπαδοπούλα». Δύο αγαπημένα τραγούδια του Βασίλη. Thank you.
Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα περίπου με το ίδιο σχήμα, απλώς θα αλλάξει ο σολίστας. Αντί του κλαρίνου, λοιπόν, θα έχουμε βιολί. Ο Απόστολος Παζαρέντζης. Ένα τραγούδι επίσης αγαπημένο του Βασίλη, «Όταν χαράζει στο Αιγαίο». Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά βήμα προκειμένου να δείξουν τη δεξιοτεχνία τους. Και βεβαίως είναι όλα συγγενικά πρόσωπα του Βασίλη. Συνεχίζουμε με σολίστα τώρα στο κλαρίνο τον Τρυφωνάκο Παζαρέντζη. Τραγούδι αγαπημένο, το οποίο μπορείτε να σιγοτραγουδήσετε συμμετέχοντας μαζί με την ορχήστρα. Όλα σε θυμίζουν.
με βιολί που θα μας παίξει ο Μάκης Χρήστος. Στα πλήκτρα ο Δημήτρης Παζαρέντζης. Αγαπημένο, για πού το έβαλες καρδιά μου. Είναι σπουδαστές του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως. Αυτό βέβαια τιμά και το Οδείο και την πόλη μας, γιατί έχουμε να κάνουμε πραγματικά με ολοκληρωμένους καλλιτέχνες.
Συνεχίζουμε με παράδοση της Νάουσας. Τρομπέτα Πασχάλης Καρβουνιάρης. Ακορντεόν Χρήστος Καπέλος. Νταούλη Ψαθάς Βαγγέλης. Και στο ζουρνά Ψαθάς Δημήτρης. Θα μας παίξουν δύο τραγούδια, το «Μένω εκτός» και επίσης «Για πού το έβαλες καρδιά μου». Πρόγραμμα Ποντιακό. Στα πλήκτρα θα έχουμε τον Πέτρο Πιπιλιάρη. Στον Ταούλη θα έχουμε τον Γιώργο Ορδουλίδη. Στην Ποντιακή Λύρα θα μας παίξουν τρεις οργανοπαίκτες. Ο μαθητής Θωμάς Μπούξης, ο Χρήστος Σαπανίδης και ο Άρης Μιχαηλίδης. Στο τραγούδι η δικιά μας Βίκη Μιχαηλίδου. Αιτέντς επαραπέτανε, την πατρίδα μ' έχασα. Γένεια των καλλιτεχνών, που όταν χρειάζεται δίνουν ψυχή από την ψυχή τους και δημιουργούν θαύματα. Ένα τέτοιο θαύμα επιτελείται σήμερα.
Πόρτας και παρθυρά.
στη ζωή στο παιδάδι με συναυλή μία κι άλλο στη ζωή στο παιδάδι με συναυλή με ροπόνα σε μία ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες. Για τη Βίκη θα έχω να πω δύο λόγια κι εγώ. Είναι πτυχιούχος και διπλωματούχος της βυζαντινής μουσικής από το οδείο μας. Και βέβαια για κάθε δάσκαλο είναι χαρά Θεού να έχει τέτοιους μαθητές. Συνέχεια στο πρόγραμμά μας η οικογένεια Ράλι. Ο Μένιος, ο Νίκος, ο Βασίλης και ο Μιχάλης. Συνεργάτες του Βασίλη για πολλά χρόνια. Θα μας παίξουν δύο αγαπημένα κομμάτια που παίζανε με το Βασίλη. Πατινάδα του παππού του Μένι και Ζάραμο.
στα πλήκτρα. Κωνσταντίνος Μπατσίλας, Κωνσταντίνος Καϊμακάμης, Πασχάλης Καρπουνιάρης στην τρομπέτα. Η οικογένεια Ράλι όπως ήτανε μένουν επί της σκηνής. Αθανάσιος Αλαΐτσης σοπράνο. Τρίφων Παζαρέντζης κλαρίνο. Δημήτρης Παζαρέντζης πλήκτρα. Θωμάς Γνούσης δαούλη. Σολίστας Τρίφων Παζαρέντζης. Δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια αγαπημένα του Βασίλη. Τα όμορφά σου μάτια και το μυρολόι της μάνας.
περνάνε, ποια να μην περνά, ποια να μην περνά, βάει ποια να μην περνά. Και να πω το κόσμο ψευτικών και πουλημάνα θέματων, πουλημάνα θέματων, πάει πουλημάνα θέματων. Και βάσανα πίκρας και καημούς και τερτέν βωματών και τερτέν βωματών, βά και τερτέν.